Δεν ξέρω αν έχετε όλοι επισκεφτεί το κτίριο, τις βιτελέες, σε όλους τους ορόφους. Θα σας συνιστούσα, αν τελειώσουμε νωρίς και είστε ξεκούραστοι, να ανεβείτε ένα όροφο παραπάνω στον τρίτο για να δείτε την συντήρηση των παλαιτύπων. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εκεί είναι το γραφείο συντήρησης των παλαιτύπων. Είπα να σας να συνεχίσουμε σήμερα για να σας πω μερικά πράγματα. Επειδή είδα, επαναλαμβάνομαι ότι το τελευταίο καιρό μάλιστα με τεπιτάσεως, ότι αδρανούμε ή ότι είμαστε μακριά από τα προβλήματα, δηλαδή με άλλα λόγια ότι κοιμόμαστε. Αδρανώ σημαίνει κοιμάμαι. Δεν δουλεύω, δεν ενδιαφέρομαι, είναι εκλογές, δεν κατεβαίνει και ο Δήμαρχος υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, άρα το συγκρότημα βρίσκεται λιγάκι σε κατάσταση διαλύσεως. Και ήθελα να σας πω ότι αυτό δεν συμβαίνει. Και θα σας πω επιγραμματικά μόνο μια σειρά από έργα που επιτελούνται, επετελέσεις που επιτελούνται, που δεν μπορεί να στοιχειοδοτήσουν παρόμοιο επιχείρημα, ότι δηλαδή είμαστε σε αδράνεια ή ότι δεν κάνουμε τίποτα, αλλά περιμένουμε να περάσει ο καιρός αυτός. Να ξεκινήσω από ένα άλλο ζήτημα που είναι επίκαιρο ίσως, ότι που αφορά στους αντιδημάρχους, ότι δεν έχω δει στο παρελθόν ότι παρετούνται αντιδήμαρχοι εξαιτίας του γεγονός ότι είναι υποψήφοι. Είναι άλλο οι υποψήφοι δήμαρχοι. Εκεί πρέπει να υπάρχουν παραιτήσεις. Ήδη είναι ο κ. Σαμάκης ένας που έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος. Όποιος άλλος υποψήφιος δήμαρχος το δηλώσει, θα πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του. Φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος του μηνός τούτου θα έχει ξεκαθαριστεί το θέμα. Φαντάζομαι. Τώρα... Δηλαδή δεν το ζητάτε εσείς. Υποθέτατε ότι πρέπει να γίνει. Όχι, το έχω ζητήσει. Ο Γιώργος Σαμάκης το έχω ζητήσει, νομίζω πως θα προχωρήσουν. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Για τους υποψήφιους δημάρχους μιλάω. Όχι αντιδημάρχους. Άλλωστε, όπως είδατε, η νομοθεσία δεν προβλέπει μεταβατική κυβέρνηση, όπως το βλέπει στο κεντρικό σύστημα, όταν διεξάγονται εκλογές. Και επομένως δεν μπορεί να διαλύσει και ο Δήμος, διότι αν φύγουνε, ξέρετε, εμείς δεν είμαστε πολύ πληθής ομάδα, εξαιτίας αυτού του νόμου, του εξαιρετικού νόμου που ίσχυσε, το 45-55-18, και ο οποίος κατέστησε το 67, νομίζω, της 100, το νούμερο, το λέω καλά, των δημάρχων, να μην έχουν την πλειοψηφία στα δημοτικά συμβούλια. Με ό,τι αυτό επιφέρει, και μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται, το ζείτε κιόλας πολλές φορές, όσοι παρακολουθείτε από κοντά τα δημοτικά. Οι περισσότεροι από εσάς με ξέρετε και από άλλες δημόσιες δραστηριότητες μου, εννοώ το Δικηγορικό Σύλλογο. Και ξέρετε ότι δεν είμαι οπαδός του Λέγιν, αλλά του Πράττη. Θεωρώ δηλαδή ότι το Πράττη είναι πολύ χρησιμότερο από το Λέγιν. Το Λέγιν πρέπει να επακολουθεί, όχι να προηγείται. Δεν συμβαίνει αυτό πάντοτε, ούτε με εμάς. Ωστόσο, και για να κλείσω το θέμα με τους αντιδημάρχους, η υποψηφιότητα των αντιδημάρχων με άλλους συνδυασμούς είναι απολύτως δικαιολογημένος όταν δεν κατεβαίνει ο επικεφαλής του συνδυασμού. Αν κατέβαινε ο επικεφαλής του συνδυασμού και έφευγαν αντιδήμαρχοι και πηγαίνουν σε άλλους συνδυασμούς προεκλογικά, τότε το θέμα θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Όταν όμως ο επικεφαλής δεν είναι υποψήφιος, είναι φυσικό ότι ο καθένας μπορεί να αναπτύξει τη φιλοσοφία του όπως νομίζει, την πολιτική του. Αρκεί να πράττει το καθήκον του όσο καιρό βρίσκεται στη θέση του αντιδημάρχου. Αν μετά το απόγευμα ή οποτεδήποτε άλλο κάνει περιορίες, αυτό δεν αφορά την Δημοκρατία, την αφορά στο βαθμό που πλήττει την απόδοση των αντιδημάρχων, που γνωρίζουν ποια πρέπει να είναι και τι πρέπει να κάνουν. Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ ειδικότερα στο περιβάλλον το οποίο υπήρξε από το 2019 και μετά μέχρι σήμερα. Το ξέρετε, είναι προσωπική μου άποψη, ότι δεν θα ξαναυπάρξει περίοδος
με τέτοια προβλήματα όπως αυτή που διανύσαμε, 19-23. Και αναφέρομαι βέβαια στους σεισμούς, στις πλημμύρες, στον πόλεμο που επέφερε πολύ σοβαρές ανατροπές όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια, για την Ουκρανία μιλάω, για τα capital controls, για την πολύ σοβαρή κρίση του COVID, πολύ σοβαρή, που μας πήρε 2 χρόνια με αποδιοργάνωση των υπηρεσιών και παρατάχτα είναι δική μου άποψη αυτή, θα δούμε αν και πώς θα τη συμμεριστούν. Πήγαμε το Δήμο μπροστά, γιατί κάναμε έργα τα οποία εξυπηρετούν μια συγκεκριμένη στρατηγική, δεν κάναμε τυχαίες παρεμβάσεις πουθενά. Και ήθελα να σας υπενθυμίσω, ξέρω ότι τα ξέρετε, αλλά ήθελα να σας υπενθυμίσω ορισμένα από τα πιο σημαντικά έργα που έχουμε ως Δημοτική έχει κάνει από το 2014 και μετά, με πρώτο την ανάπλαση του Σταυρού της Πόλεως. Η πεζοδρόμηση που οφείλεται στην μη κυκλοφορία οχημάτων, την οποία επιφέραμε, νομίζω ότι βελτίωσε πάρα πολύ την πόλη, έδωσε προστιθέμενη αξία στην πόλη και στο μπραντ της πόλεως, εξυπηρέτησε τους δημότες, δημιούργησε χώρους περιπάτου και θα έλεγα πιο ανθρώπινες συνθήκες διαβιώσεως, έχει μειωθεί και το ποσοστό της ρυπάνσεως της ατμοσφαιρικής από την έλλειψη οχημάτων, πολύ σημαντικά. Και εκτός από το έργο αυτό, ένα άλλο πολύ σημαντικό έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη είναι η αντικατάσταση του υδρευτικού δικτύου. Αν μας μείνει χρόνος και μιλήσουμε για το νερό αργότερα, θα σας πω ακριβώς πόση είναι η σημασία της αντικαταστάσεως του υδρευτικού δικτύου, το οποίο προχωρά κανονικά. Έχουμε αντικαταστήσει 140 από τα 260 χιλιόμετρα. Πιστεύω ότι καλώς ο χρόνος των πραγμάτων, αν υπάρξουν ανατροπές που δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε τώρα, το έργο αυτό θα πρέπει να τελειώσει στο τέλος του επόμενου έτους, του 2024 δηλαδή, υπό κανονικές συνθήκες. Έχουμε διαμορφώσει νέους κοινόχρησους χώρους στην πόλη Πρασίνου για να ψυχήσει και έχουμε αναβαθμίσει υφιστάμενους στην περιφέρεια του Δήμου. Σας υπενθυμίσω τον Πάρκο Γεωργιάδη, δεν συγκρίνεται η κατάσταση που βρίσκεται σήμερα σε σχέση με το παρελθόν. Το βλέπω και ο ίδιος πηγαίνοντας εκεί πολύ συχνά. Βλέπετε ότι το απολαμβάνει ο χρόνος με τον καζόν που είναι εκεί και νέα παιδιά και μεγαλύτεροι. Υπάρχει μια άψογη εξυπηρέτηση από το κηγικείο πλέον της ΔΕΠΑΝΑΛ και νομίζω πως είναι μια επιτυχημένη παρέμβαση. ΕΣΠΑ ήταν. Να σας υπενθυμίσω ότι τραβήσαμε τις φυλές του πάρκου για να το τελειώσουν. Τα θυμάστε. Τα έχετε ζήσει περισσότερο παρακολουθούντας το ρεπορτάζ στο Δημοτικό. Η κυρία Στυλιανού ήταν στην πρώτη γραμμή όταν ήταν έτοιμη προς κρούση. Είχαμε πάει εκεί πέρα και δεν ξέραμε τι θα επακολουθήσει. Και βεβαίως είναι περιττό να σας πω ότι δεν κόπηκε κανένα απολύτως δέντρο, διότι παραλίγο να μας αποδώσουν και την αυτή του δεντροκτόνου. Θυμάστε που κόψαμε μερικά δέντρα εδώ πέρα άρρωστα, στην Ήδης, κάτω-κάτω, όταν ξεκινήσαμε την ανάπλαση της δικαιοσύνης Ήδης. Το τι έγινε, ότι θα φανίσουμε τα δέντρα από το Ηράκλειο. Δηλαδή, μας προσέδωσαν αρμοδιότητες ηγηθείων. Η πόλη στερείται πρασίνου και εμείς ακόβαμε τα δέντρα, ας πούμε. Να το καταστρέψει το πάρκο. Και βεβαίως το πάρκο που καταστράφει. Τα δέντρα παρέμειναν καινούργια, έχουν μεγαλώσει ήδη αυτά που κόψαμε τα άρρωστα. Και πρέπει να σας πω εδώ πέρα, γιατί πρέπει να είναι γνωστό αυτό. Αλλάξαμε τη μελέτη και γλιτώσαμε 50 δέντρα από την λεωφόρο δικαιοσύνη. Η μελέτη προέβλεπε να κοπούν 50 δέντρα από την πλευρά των δικαστηρίων.
για να αναδειχθούν, έλεγε η μελέτη, τα κτίρια που υπάρχουν εκεί. Αυτό το άλλαξαμε και όπως είδατε τα δέντρα δεν κόπηκαν, αλλά εξακολουθούν καμαρωτά να είναι στις θέσεις τους. Πολύ μεγάλη υπόθεση είναι αυτό το πάρκο που εξηγήσετε τώρα στην Ερυθρέα. Οι παλιότεροι μπορεί να το θυμούνται από... Όχι, δεν θα θυμάστε γιατί είναι πολλές δεκαετίες και είστε κάτω. Υγειακά από τις δεκαετίες αυτές που είχε ξεκινήσει η σχετική συζήτηση για το πότε θα γίνει το πάρκο Ερυθρέας. Το πάρκο υλοποιείται, είναι σε τρεις φάσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα υπέγραψα την τελευταία σύμβαση της τρίτης φάσης, η οποία ήταν και μεγάλη, μάλιστα 6 τόσα εκατομμύρια. Είναι χρηματοδοτημένο. Και δεν θυμάμαι το χρονοδιάγραμμα πόσο είναι. 18 μήνες. Δεν μπορεί να μοιάζει 18 μήνες, να είναι περισσότερο, διότι οι ροές χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης καθυστερούν σε όλη την επικράτεια. Και στον Τρίτσι, νομίζω πως είχαμε κάτι ψηλοπρογήματα, δηλαδή αργούν να στείλουν τη συμμετοχή τους. Το πάρκο του Ψευδόφόδου, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, κάτω. Όσοι το ξέρετε, ξέρετε πως υπάρχει το λεγόμενο, τα λεγόμενα καλλιστενικά. Είναι παράγωγο που φαίνεται από το καλό στένος, την καλή δύναμη δηλαδή. Υπάρχουν όργανα αρχαία μέσα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες. Είναι 10 στρέμματα, είναι εξαιρετικός χώρος αναψυχής. Το πάρκο Ερυθρέας είναι 55 στρέμματα. Γι' αυτό το χωρίσαμε και σε τρεις φάσεις. Ένας πολύ μεγάλος πνεύμονας πρασίνων, έχει ποδηλατόδρομο μέσα, αναβαθμίζεται ολόκληρη περιοχή των μεσαβελιών, δηλαδή ουσιαστικότατα. Τελειώσαμε και ένα παρκάκι στις 62 Μαρτύρων απέναντι από την ΕΑΣΥ. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Συνεχίστηκε από πάνω αυτό. Από τον δρόμο. Και κυρίως εκεί που είναι ο τομέας που μπορεί να αισθάνεται κανείς υπερήφανος που τα δημιούργησε είναι οι νέες παιδικές αρές. Υπερβήκαμε τις 70. Ανανεώσαμε τα όργανα όπου έπρεπε και άλλες δημιουργήσαμε εξ αρχής. Δεν υπάρχει περιοχή του Ηρακλείου πέρα, δεν το λέω απολύτως, αλλά το λέω σχηματικά, που να μην έχει παιδική χαρά. Εδώ μάλιστα έχουμε και υπερπίο δώρα, στο πλατεία της Ελευθερίας επάνω. Έχουμε στο άγραμμα του Βενιζέλου απέναντι, έχουμε μέσα στο πάρκο 2, η μία νομίζω πως είναι, ίσως να μην χρειάζεται. Και έτσι έχουν αναπτυχθεί οι γονείς και τα παιδιά. Γιατί ξέρετε όταν τα παιδιά περνάνε καλά, αναπτύχθηκαν και οι γονείς. Όπως αναπτύχθηκαν με το ΔΑΠ, ΜΕΑ, που κάναμε κάτω στο Επισκόπιο Μεγαρείο, ένα εξαιρετικό κτίριο. Η μελέτη ήταν της προηγουμένης δημοτικής αρχής, η εκτέλεση είναι δική μας. Από ό,τι πληροφορούμε, πάει μια χαρά. Έχει μεγάλη προσέλευση η κυρία Παπαδάκη παιδιών, έτσι δεν είναι. Και βέβαια δημιουργούμε συνθήκες διαφορετικές για τις οικογένειες, όχι μόνο των παιδιών και μεγαλύτερα, δεν είναι μόνο τα μικρά παιδιά. Αναποφύγοντας τα προβλήματα που έχουν τα οικογενειακά. Ορισμένοι από εμάς τα ζούμε και στις οικογένειές μας και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Γι' αυτό έγινε και ο Ευρωπαϊκός επάνω στην Μεσαβελιές επάνω. Δρακάκι Γελίου. Δρακάκι Γελίου. Ο οποίος προσέξτε δεν είναι για 100 παιδιά, είναι για 99. Το λέω αυτό για να το εντοπίσω τη διαφορά. Αυτό μου θύμισε όταν κάναμε την καταμέτρηση του ακινήτου, θα γίνει και δικαστικό μέρος του καινούριου. Περιμένουμε να περάσει το τρίμηνο του αρμόδιος υπουργός τώρα για να δούμε αν θα κάνει την δημοπράτηση. Δήμαρχε, σας παρακαλώ κοντά στα μικρόφωνα, διότι αυτά γράφουν από τα μικρόφωνα. Αλλιώς δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Αυτά τα μικρόφωνα ή τούτο. Μας ενδιαφέρουν τα της κάμερα, αλλιώς δεν πάει πληροφορία πουθενά. Λοιπόν, ο
τοπογράφος, ο οποίος συνέταξε το τοπογραφικό τότε. Κάμερα, που έγραψε την επιφάνεια του κινήτου, έγραψε 16.000. 799 μέτρα και 99 εκατοστά. Θα το πω βρεσί. Για ένα εκατοστό βρε του λέω, γιατί θα το κοιτάξω αυτό. Ό,τι λέει, ό,τι μου λέει το όργανο. Ήταν εξαιρετικός τοπογράφος, κάτι δεν είπα. Φτιάξαμε μερικές μονάδες κοινωνικές και σχολεία. Κι όμως, είναι μέσα στην πλατφόρμα. Κάναμε την ιδεολογία στην Αγία Κατερίνη, το οποίο είναι βιοβηματικό. Είχα πάει εκεί κατά την γένεια που έγιναν. Εξαιρετική δουλειά, εξαιρετικό πλοίο. Κάναμε το... μεταστεράσαμε το νηπιαγωγείο Καρτερού στο στρατόπεδο Πετινάκη. Εκεί έχουμε... έχουν πάει τα παιδιά τώρα της περιοχής του Καρτερού. Εκεί θα πρέπει να κάνουμε και ένα δημοτικό σχολείο τώρα, που νομίζω πως όταν βρούμε τη χρηματοδότηση θα το ξεκινήσουμε. Αν όχι, όταν λέω ξεκινήσουμε, δεν εννοώ αυτή η δημοτική αρχή απαραίτητα, μπορεί να το κάνει η επόμενη, γιατί οι δημοτικές αρχές έχουν συνέχεια και στα καλά και στα άσχημα. Και έχουμε άλλα συνοικίες 14 χρημάτων εκεί πέρα για σχολεία. Επομένως, στο μέλλον υπάρχει δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα, αλλά μόνο εκπαιδευτικής φύσεως. Μια καινούργια κυφαπή, χωρίς ιδιοτέλεια το έκανα, κυρία Γραμματέα. Αλλά αν χρειαστεί θα πάω τι να κάνω. Ένα εξαιρετικό εκεί στο κίνητο Παπακαλιάτη, δεν ήταν. Ναι, γύρω πιο πάνω. Εξαιρετικό. Δηλαδή έτσι μου είπαν αυτοί που ήταν μέσα. Δεν θέλω να πω τώρα ότι είδα πάρα πολλούς γνωστούς μου εκεί μέσα, φίλους μου. Και μου λένε πότε θα έρθεις, είπα αυτό θα το κρίνει ο χρόνος και η ιστορία. Πολλοί από εμάς μπορούν να πάνε. Ναι. Εγώ λέω για τον εαυτό μου, ότι τα έχω οπωσδήποτε τα προσώπη. Κάναμε ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο εξηγήσετε. Και για το οποίο δεν επιδέχουμε καμία αντίρρηση, τα τύχη. Όταν πρώτο ήρθαμε στο Δήμο, είχα στο μυαλό μου, λέω, παιδί μου, να μπορεί ένας πατέρας να λέει με το παιδί του πάνω μια Κυριακή πρωί να το πάει βόλτα. Έτσι σκεφτόμουν. Είδα με την πρώτη φάση των τα τείχη έγιναν προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο. Ήρθανε οι συμπολίτες, ήταν και λίγο, θέμα λίγου χρόνου να έρθουν και οι ξένοι. Ήρθαν και οι ξένοι, ήρθαν και οι επισκέπτες του Ηρακλείου από την υπόλοιπη χώρα. Υπήρχαν κατάπληκτοι. Ήταν το πρώτο χέρι που κάναμε, το πρώτο μέρος. Όμως η ολοκλήρωση αυτού του έργου περιλαμβάνει το δεύτερο μέρος, το οποίο είναι τώρα σε εξέλιξη. Και πιστεύω ότι θα τελειώσει μέχρι του χρόνου. Αυτού του χρόνου. Αυτό είναι το καλύτερο. Εγώ βάζω ένα περιθώριο πάντα περισσότερο, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις, άλλες προβλεπόμενες, άλλες μη προβλεπόμενες. Εκεί λοιπόν στα τείχη τώρα θα κάνουμε και δύο αναψυκτήρια. Το ένα υπήρχε για αυτού που τα έχουν επισκεφτεί παλιότερα κάτω στην πύλη Παντοκράτορα στη Χανιόπορτα. Το δεύτερο το κάνουμε τώρα πάνω πριν τη Βίρλα ή στη Βίρλα. Υπάρχουν δύο αναψυκτήρια λοιπόν στα οποία έχουμε πάρει τη σχετική άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτά τα έργα που έχουν σχέση με τα τείχη, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που δεν έχουν σχέση με τα τείχη και αφορούν την πόλη και την εμφάνισή της. Έχουμε αρχαιολογική υπηρεσία που πρέπει να αντί να συμφωνήσει, να εγκρίνει και να ελέγξει. Ευτυχώς εδώ πέρα στα τείχη είχαμε απόλυτη. Τηρήσαμε απόλυτη τις προδιαγραφές, δεν είχαμε καμιά παρατήρηση και γι' αυτό πιστεύω ότι τώρα θα είναι ακόμη πιο άνετα να μπορεί να πάρει ένας γονέας που πάει το παιδί του ή μόνος του να περπατήσει από την Βίρλα για να φτάξει τον Άγιο Ανδρέα κάτω, άμα έχει ισχυρές δυνάμεις για να βαδίσει
για τους άλλους που μπαίνουν στη μέση από το κονόλο πεντέλη, δηλαδή να πάνε παρακάτω όπως εγώ, ένα 20 λεπτό είναι περίπου η διαδρομή αυτή, θα μπορεί να, από την πίη, από την, το κυγικείο της πίης Παντοκράτορα, να πάρει τα ίδια εφόδια που θα χρειαστεί. Θα υπάρχει αστικός εξοπλισμός, παγκάκια δηλαδή, και φυσικά όλα, όλος ο φωτισμός LED. Ξέρετε, μας έχει κουράσει εκεί πέρα, σαν τύχη, περισσότερο από κάτι τι άλλο, η καθαριότητα. Απασχολούνται πάρα πολλοί άνθρωποι από την καθαριότητα για να διατηρούνται το τύχη σε μια κατάσταση υποφερτή έως πάρα πολύ καλύτερα. Εγώ όσες φορές έχω πάει, δεν έχω βρει ρυπαρά σημεία, ούτε ευτυχώς είχαμε βανδαλισμούς μέχρι τώρα. Αλλά είπαμε ότι αν υπάρξουν τέτοια κρούσματα, βανδαλισμό, θα τα κλείνουμε από κάποια ώρα και μετά το βράδυ, αργά το βράδυ, για να μην δημιουργούν και άλλες διαθέσεις για άλλες δραστηριότητες, οι οποίες ευτυχώς δεν έχουμε. Ολοκληρώσαμε επειδή συγκεκριμένη και εκπαίδευση. Τελειώνουμε την ενίσχυση της Παιδικής Ακαδημίας. Ένα ακριβό έργο, αναγκαίο όμως, διότι είδαμε στατικές ελλείψεις και όπου υπάρχουν στατικές ελλείψεις έχω κουβέντα. Όπως στατικές ελλείψεις είχαμε στο 24-31 εδώ πέρα, που δεν ήταν γνωστές από πριν και επομένως δεν μπορούσαν να προϋπολογιστούν. Μιλάω για το γερονιμάκιο, το οποίο δεν είναι ιδιοκτησία του Δήμου, αλλά μπαίνουν παιδιά μέσα. Και προτιμώ χίλιες φορές τα παιδιά να είναι σε κοντέιδερ παρά να είναι κάτω από ένα κτίριο το οποίο κινδυνεύει να τα πλακώσει. Ολοκληρώσαμε τις αναπλάσεις στο ΛΑΠ. Συνοδόχο μείνω στον πόρο. Στα θαλασσινά είναι σε εξέλιξη. Τα είχαμε τελειώσει αν δεν έπαιρνε η αρχαιολογική υπηρεσία, βρήκαν κάτι σκελετούς. Εκεί μπήκε η αρχαιολογική υπηρεσία. Τώρα σε ποιον ανήκουν οι σκελετοί, είναι θέμα που θα το βρει η αρχαιολογία. Αυτά τα ευρήματα μας καθυστέρησαν γυρά και προχωρήσαμε όμως το υπόλοιπο έργο. Θα γίνει ένα εξαιρετικό σημείο στην Επανασία, περιπάτου και αναψυχής. Στον Άγιο Μύρο να κάνουμε μια πολύ μεγάλη ανάπλαση, η οποία εξαγήθηκε. Την τελειώσαμε. Το λέω αυτό για να δείξω ότι η ανάπτυξη του πληθυσμού είναι ισομερής. Δεν παραβλέπουμε την περιφέρεια ποτέ. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων. Έχω ο ίδιος, επειδή είπα από την πόλη, ιδία αντίληψη για το πώς είναι το πρόβλημα γενικώς. Και διορτώμε πολλές φορές, έχουμε ατυχήματα, πώς δεν έχουμε περισσότερα ατυχήματα. Διότι ένας μοτοποδηλάτης, ο οποίος πάει το βράδυ και πέφτει μια λακκούβα, δεν μπορεί να προβλέψει ότι θα είναι η εξέλιξή του μετά. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να ρίξουμε αρκετά χρήματα στο θέμα της οδοποιίας και της αγροτικής εκεί για τις μετροστρώσεις και της αστικής είναι ασφαλτοστρώσεις. Είναι ένα έργο το οποίο συνεχίζεται, θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό, διότι είναι πάρα πολύ ακριβό έργο, αναγκαίο όμως. Κατ' εμέ είναι προτεραιότητα. Είχα δει και μία δημότηση που είχε μπει σε μία βάρκα μέσα, πριν από ένα-δύο χρόνια, κάτω εκεί στο γήπεδο του Όφη από πίσω, πώς λέγεται, Εμπειρίκου. Τη συνάντησα, πήγα και τη βρήκαμε. Γιατί πήγα ο ίδιος να δω, είναι τόσο δραματική κατάσταση όσο με την περιέγραφε. Αλλά ήταν καμπούλο, όπως ήταν μια φορά, για να το εννοήσουμε καλύτερα. Και εκεί επιβληθήκαμε αμέσως. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε ασφαλτόστρωση, γιατί υπάρχουν ιδιωτικές, υπάρχουν ιδιοκτησίες που ανήκουν σε ιδιώτες. Και εκεί πρέπει να έχεις τη συνένεση του ιδιώτη, αλλιώς δεν μπορείς να παρέμβεις. Το στρώσαμε όμως με μια επίστοση που έκανε η τεχνική υπηρεσία και αποφύγαμε τις περαιτέρω περιπλοκές και την επιβίωση της καταστάσεως.
τη συγκρότητα που πάω από ένα θέμα, από ένα θέμα στο άλλο, ότι θυμάμαι σας λέω, γιατί είναι για ορισμένα ζητήματα έχω ιδία αντίληψη. Αλλάξαμε τις συνθήκες καθαριότητας στην πόλη. Η πόλη είναι καθαρή. Δεν είναι ποτέ στο επίπεδο που θέλουμε, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το επίπεδο που την περιλάβουμε. Ανανεώσαμε το στόλο της καθαριότητας. Πήραμε 25 καινούργια απορριμματοφόρα. Ολοκένουργια. Πήραμε σάρωτα. Πήραμε μηχανήματα έργου για την καθαριότητα. Και μια και μιλάμε για την καθαριότητα, έχουμε υπογράψει και τη σύμβαση για το πάρκο κοινωνικής οικονομίας που οργανώνουμε και έχουμε δημοκρατήσει κιόλας τη νέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Πού θα υπο, τη ΜΕΑ, μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, πού θα υποκαταστήσει την υφιστάμενη σήμερα ΜΠΑ, μονάδα προεπεξεργασίας, λέγεται σήμερα. Και έτσι δρομολογούμε και το θέμα της διαχειρίσεως των απορριμμάτων που είναι πάρα πολύ σοβαρό για την πόλη. Ενώ νομίζω ότι μπήκε σε δημοτικό πρόγραμμα η Γενούλα το πράσινο σημείο. Το πράσινο σημείο. Το μεγάλο. Το μεγάλο πράσινο σημείο. Τελειώσαμε τη δεύτερη φάση του πολιτιστικού κέντρου και σας υπενθυμίζω ότι παραλάβαμε με την πρώτη φάση τελειωμένο. Το προχωρήσαμε σε, και με εκκρεμότητες. Το προχωρήσαμε στη δεύτερη φάση που ήταν, δεν ήταν εύκολο. Αλλά νομίζω πως τελικά δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα η προσπάθεια αυτή που κατεβήκε, όχι από εμάς μόνο, αλλά και από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, από την προηγούμενη δημοτική αρχή γενικότερα. Ήταν ένα έργο για το οποίο έχουμε γραφτεί πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ ακριβό. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει επιχορήγηση για το Πανάρ, για το συγκεκριμένο λόγο, ή ο οργανισμός ανεξάρτητος δεν μπορεί να επιβιώσει. Και μάλιστα με τις παραγωγές που κάνει το πολιτιστικό κέντρο γραφείου, που είναι σοβαρές και αξιόλογες, χωρίς ενίσχυση από το κοινωνικό πράξη, όπως γίνεται σε όλα τα πολιτιστικά κέντρα της χώρας, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, αλλά στην Αθήνα το κουβεντιάζουν, τεράστια τα ποσά που αναγίσκονται, δεν είναι στην κατάσταση που βρίσκεται. Κάναμε και πολιτιστικά φεστιβάλ, νομίζω για πρώτη φορά, δικές μας παραγωγές, όχι εταιρείες οι οποίες έχουν αηδούς ή παραστάσεις που έχουν μεταχαγή και έρχονται, δικές μας παραγωγές. Το 5-1 πολιτισμοί, το τέχνη καθοδόν το οποίο θα το δείτε πάλι, νομίζω ότι ξεκινά στα τέλη Ιουλίου και δημιουργήθηκε επίσης το 2016 και λειτουργεί απόλυτα με απολύτως ορθό τρόπο η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης, στην οποία έρχονται παιδιά από όλη την Κρήτη. Το τελευταίο παιδάκι που είδα προχθές ήταν 7 ετών. Στο βιολί, έτσι είναι, κυρία Παπαδάκη. Δεν φτάνουν τα πόδια να τα ακουμπήσουν κάτω από την καρέκλα. Και έπεσε βιολί. Με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ναι. Προχθές σε αυτή τη συνεργασία που κάναμε. Και επίσης, τώρα έχει και κουαρτέτο, έχουμε κάνει και κουαρτέτο νέων. Μπορεί να έχετε ακούσει συναυλίες της Συμφωνικής Ορχήστρας. Έχει βγάλει και παιδιά 17-18 ετών που θεωρούνται βιρτουόζοι. Και ό,τι είσαι από αυτούς θεωρούνται εξαιρετικοί και θα συνεχίσουν να πιθανόν σπουδές σε αυτό το τομέα της μουσικής και αργότερα. Αυτά τα φεστιβάλ για τα οποία σας μιλώ και οι δραστηριότητες έχουν δώσει στην πόλη, στο Δήμο,
ένα διακριτό στίγμα στον πολιτισμό. Έχουμε κάνει εξαιρετικές εκθέσεις στη Βασιλική του Δημάρχου. Σας υπενθυμίζω την τελευταία εκθέση για τη μάχη της Κρήτης που έγινε προ καιρού και αυτή που είναι τώρα σε λειτουργία του ΦΕΙ. Η οποία είναι η δεύτερη φορά που φέραμε αυτό το συγκεκριμένο συλλέκτη στο Ηράκλειο εξαιτίας της πολύ μεγάλης επιτυχίας που είχε η πρώτη φορά. Παναγιωτήσαμε το πάρκο κυκλοφορικής αγωγής στην Αγία Καρνασσό, δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ξέρετε. Πάνε τα παιδάκια από τα σχολεία και μαθαίνουν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και πώς πρέπει να κινούνται στον δρόμο. Φιλοξενήσαμε στο Ηράκλειο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις πανευρωπαϊκού επίπεδου. Και γι' αυτό, Αντώνη, και αυτό έχει προσθέσει μπραντ στην πόλη προς τη θέμη της αξίας και στα δύο ωράκια, οι δηλώσεις αυτές που έγιναν στα δύο ωράκια και οι πρόσφατες εκδηλώσεις με τους κοφούς, με τους μπαχετοπολίστες, τις εθνικές ομάδες που έπαιξαν και πρόσφατα αυτόν. Προχθές είδα το μάτς με τους Λιθουανούς της εθνικής ομάδας. Πιστεύω ότι ενισχύθηκε το μπραντς που είχε με το φεστιβάλ γαστρονομίας που κάνουμε κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Ψηφιοποιούμε διαρκώς και έχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες κυρία Δρός τετάρτου βαθμού. Τετάρτου βαθμού, που σημαίνει ότι ο Δημότης πληκτρολογεί και δεν χρειάζεται μετάβαση του ιδίου στην υπηρεσία που πληκτρολογεί. Θυμάμαι τις ιστορίες με το ΤΑΠ πριν από μερικά χρόνια, τις πρόλαβα και πώς είναι σήμερα τα πράγματα, έτσι. Μπορεί δηλαδή με τον υπολογιστή του κανείς να μπει μέσα και να κάνει τη δουλειά του χωρίς να χρειάζεται να ταλαιπωρηθεί ή να βγει έξω στο γάσονα, τώρα ή στο κρύο του χειμώνα. Ολοκληρώσαμε ένα πρόγραμμα κοινωνικών υπηρεσιών προς όλους. Πρώτα-πρώτα καθιερώσαμε τη διανυκτέρευση και το δραστήριο που δεν υπήρχε. Τώρα μπορεί κανείς να κοιμηθεί και το βράδυ. Αυτοί που προσφεύγουν και που προσφεύγουν δυσκόλως. Διότι δεν είναι εύκολο να τους πείσεις ότι πρέπει να πάνε και να σεβαστούν τους αστέρους σε αυτό που υπάρχει. Προτιμούν το δρόμο. Είναι μια αντίληψη που την έχουν όλοι οι άνθρωποι, δεν θα την κρίνουν. Αυτό μας αναγκάζει να κάνουμε street work, όπως λέμε. Και την κυρία Παπαδάκη φαντάζομαι και αυτές τις μέρες που έχουμε τον κάψωνα, αύριο θα πάτε να κάνετε street work. Πάμε δηλαδή εκεί πέρα το μέχρι χειμώνα με κουβέρτες και αδιάβρακα, το δε καλοκαίρι με αναψυκτικά ή νερά και καπέλα. Έτσι δεν είναι κανείς στην πόλη αυτή έρημο και εγκαταλειμμένος, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές προβάλλονται εικόνες που είναι μεμονωμένες μόνο και δεν είναι γενικές. Όπως αργώ. Δεν θα αργήσω όμως πολύ ακόμα. Διάβασα επίσης αυτό το περιβόητο έγγραφο που κυκλοφόρησε από την Οικονομική Υπηρεσία Προμηνών, που έλεγε την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Ο Δήμος δεν κινδυνεύει ούτε με κατάρρευση ούτε με χρεοκοπία. Και θέλω να κάνω μια διάκριση που δεν είναι από τη διαβάζω αντιληπτή γενικότερα. Είναι άλλο πράγμα. Το αποθεματικό, το οποίο χρησιμοποιείται σε έκτακτες περιπτώσεις όταν χρειαστεί κατά τη διάρκεια της χρήσης, το οποίο πραγματικά έχει μειωθεί σε 100.000, ενώ παλιότερα ήταν περισσότερο, γιατί χρησιμοποίησαμε χρήματα από εκεί πέρα για να πληρώσουμε
αφενός την απρόοπτη αύξηση του λογαριασμού της ΔΕΗ. Νομίζω πως από 4 ήταν 8 εκατομμύρια. Για να πληρώσουμε την επιβάρυνση που προέκυψε από την λειτουργία της ΜΠΑΓ, η οποία δηλαδή η συνδρομή που δίνουμε στον ΕΣΔΑΚ, η οποία από 1.900 πήγε 6 και τόσο, κάγεται ένα μέρος η περιφέρεια που δεν μπορούσε να το παγίψει πια, σταμάτησε η επιχορήγηση της περιφέρειας και έτσι όλα αυτά βγαίνουν από τα μεγάλα διαθέσιμα του Δήμου. Και άλλα είναι. Α, ναι, υπήρξε και μια απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου που μείωσε το δημοτικό φόρο με απόγεια 2.700.000 ετησίως από έσοδα και την οποία δεν μπορούμε να επαναφέρουμε αμέσως, δεν επιτρέπει η νομοθεσία. Υπήρξε μια καθήλωση των εσόδων από τα ανταποδοτικά, διότι αυτά τα παίρνουν από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και οι δημότητες προέρχονται σε συμβασμούς. Κάνουν όχι συμβασμούς, πώς το λένε, διακανονισμούς με τη ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν πίσω όσο διαρκεί ο κανονισμός και τα έσοδα του Δήμου που έρχονται από τις επιβαρύνσεις που είναι στο λογαριασμό μέσα για να πληρώσουν οι δημότες. Αντιμετωπίσαμε τον COVID με χρήματα τα οποία μας έστειλε η κυβέρνηση, αλλά υπερέβησαν οι δαπάνες του COVID, τα ποσά που μας έστειλε. Νομίζω 1 εκατομμύριο παραπάνω. Οι καθαρίστες που μας έδωσαν τα σχολεία, σας λέω έτσι ενδεικτικό σε ένα νούμερο, δεν ήταν επαρκής. Και εμείς εκρίναμε ότι δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τα σχολεία βρώμικα και τις αυλές. Μα είχα και μια προσωπική επαφή με τον Υπουργό των Ιστορικών τότε, που μου είπε ότι τα βγάλαμε τώρα για όλη την Ελλάδα έτσι, περιέκοψαν τον αριθμό των καθαριστήριων που είχαμε και αναγκάστηκε ο Δήμος να προσλάβει καθαρίστριες, κόστος 800.000 το 2021-2022. Αυτές οι δαπάνες δεν προεβλέπουν το, δεν μπορούσαν να προβλέψουν. Δηλαδή συνέβησαν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Αφενός η μείωση των εσόδων του Δήμου και αφετέρου η αύξηση των υποχρεώσεων. Μήπως βγει κάτι από την πλευρά. Τι να δω. Α, ναι. Το ξέχασα αυτό να το πω. Τα μην γυμπάς. Τι δεν άκουσε τότε, ρε παιδιά. Όταν βάλαμε τα μην γυμπάς, πότε τα βάλαμε, το 2018. Ότι πρημοδοτούμε το ΚΤΕΛ. Ότι η συμφωνία που κάναμε με το ΚΤΕΛ ήταν ακριβή. Και όταν τους είπα, φέρετε μου, γιατί σε πολλά σημεία της επικράτειας υπάρχουν συμφωνίες των Δήμων με τα ΚΤΕΛ για διάφορους λόγους, φέρετε μου μία ανάλογη σύμβαση ακριβότερη, ουδής μπόρεσε να μου πει ένα παράδειγμα σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας όπου η σύμβαση με το ΚΤΕΛ να είναι ακριβότερη αυτή που κάνει το ΙΕΡΑΧΙΟ. Πέτυχαν τα μινιμπάς. Πέτυχαν. Γιατί αναγκαστήκαμε να κάνουμε και τρίτη γραμμή φέτος. Πράσινη γραμμή λέγεται αυτή. Πράσινη. Που ξεκινάει από τη γέφυρα του Μπεντεβή και καταλήγει, κάνει τη διαδρομή σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες και καλύπτουμε ολόκληρη την πόλη μέχρι να Ικαρνασσό. Και πέτυχαν, το λέω, διότι φέτος καθυστέρησε η σύμβαση με υπογραφή μια εβδομάδα, 10 μέρες και σπάσαν τα τηλέφωνα στο γραφείο. Διότι οι δημότες αφήνουν το αυτοκίνητό τους δωρεάν
στο Πατρίτιο αυτοί που παίρνουν την μπλε γραμμή, στο λιμάνι αυτοί που παίρνουν την κόκκινη, δεν ξέρω να λέω καλά τα χρώματα, και στη γέφυρα του Πεντεβή από κάτω αυτοί που παίρνουν την πράσινη γραμμή. Ε? Τα μίνι μπας είναι γεμάτα, η κυκλοφορία στην πόλη μειώθηκε και αυτό συντελεί επίσης αυτή που σας είπα προηγουμένως ότι έχουμε μείωση των ρήπων και αυτή η μέτρηση έγινε πρόσφατα. Και επομένως το θεωρώ ένα μέτρο που δεν φαντάζομαι ότι θα βρεθεί κανείς να το καταργήσει αυτό στο μέλλον, άλλη δημοτική αρχή εννοώ, που προσέφερε ουσιοδέστατα στους δημότες η αναβάθμιση του επίπεδου της ζωής τους, διότι παίρνουν το μηνυμά και πάνε στο κέντρο της πόλης. Και παραπέρα, ή στην Άγια Καρνωσιά, αυτοί που παίρνουν την άλλη γραμμή. Δωρεάν. Δωρεάν. Σε κάτι τέτοια πράγματα πήραν τα λεφτά μας. Γιατί με ρώτησε κάποιος, το είδα στον τύπο. Τι τα κάνατε, λέει, από τα 55 εκατομμύρια που τα φτάσατε. Επιδημαρχία του Γιώργου του Καλατινού, νομίζω πως ήταν τα 55 και το 19, ε. Πώς πήγατε, λέει, από τα 55 στα 20... Για να κλείσω το θέμα το οικονομικό. Ξεχωρίζουμε το λογαριασμό του κωδικού του αποθεματικού, είπαμε, γιατί αυτό είναι ένας κωδικός που χρησιμοποιεί για έκτα τις ανάγκες, από τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου. Τα οποία στις 30 Ιουνίου ήταν 25 εκατομμύρια, ταμιακά διαθέσιμα, επαναλαμβάνω. Όσα δηλαδή παραλάβαμε και εμείς το 2014 που μπήκαμε. Σήμερα είναι 21 εκατομμύρια, γιατί εντωμεταξύ γίνονται πληρωμές. Αλλά με 21 εκατομμύρια ταμιακά διαθέσιμα δεν μπορεί να κουβεντιάζει κανείς σοβαρά, ούτε για καταρρεύσεις, ούτε για πτωχεύσεις, ούτε για χρεοκοπίες, ούτε με τα παρόμοια συνώνυμα. Επομένως, γι' αυτό σας είπα αιτιολογημένα ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε σόφρονα διαχείριση. Όταν διαπιστώσαμε μετά φέτος ότι τα έσοδα μειώνονται, κάναμε ένα σφιχτό προϋπολογισμό, είναι αλήθεια. Αλλά άλλο αυτό, ότι προσαρμόζεσαι δηλαδή και κάνεις οικονομίες ή περιορίζεις τα έργα σου, και άλλο το ότι κινδυνεύεις να χρεοκοπήσεις ή να καταρρεύσεις. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Για να μην επανέλθει σε αυτό. Τώρα δεν ξέρω, σας κούρασε ίσως κιόλας, γιατί με το κάθε ζήτημα που θίγω παρεμβαίνει και μία... Αυτός είναι υπολογιστικές μελέτες. Ναι. Δεν είναι το μέσο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, εξηγήσουμε τις υπολογιστικές μελέτες. Κυρία Δαφερμάκη, εσείς ασχολείστε με αυτά όμως, ιδιαίτερα, επί σειρά έτου. Δεν ξέρω, γιατί μου είναι ανιαρό αυτό το αντικείμενο και ως δικηγόρος, δηλαδή, δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με ακίνητα και με προκυρώσεις και με... Α, και επειδή λέω για ακίνητα. Και άκουσα αυτές οι μέρες και γράφετε κάτι, μου είπαν για την δημοτική περιουσία. Βρήκαμε 200 ακίνητα, τα οποία ήταν αχαρτογράφητα. Και τα περάσαμε στο περιουσιολόγιο του Δήμου. Τα 100 πρέπει να ήταν, όχι λιγότερο από 100, ήταν αγροτικά και τα άλλα αστικά. Είμαστε και οι προσκυρώσεις βέβαια, έτσι. Επομένως, με τη μέρημνα της δημοτικής περιουσίας επαυξήθηκε η περιουσία του Δήμου και δεν καταπατήθηκε, όπως είδαμε, να γράφεται. Βεβαίως έχουμε περιστατικά καταπατήσεων, αυτά υπάρχουν πάντοτε. Αυτά όμως παίρνουν το δρόμο τους με τα δικαστήρια. Είχαμε και εκεί στους Καφιδαρά, παλιότερα, μέσα στην οποία μας καταπατήσει. Σου λέει του Δήμου, πότε θα έρθει ο Δήμος να ασχοληθεί. Ασχοληθήκαμε όμως. Και όπου υπάρχουν καταπατήσεις γίνονται και σχετικές αγωγές. Και πάντως δεν έχει παραγραφεί κανένα δικαίωμα του Δήμου εξαιτίας αβελτηρίας της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι εξελίσσονται οι πολυοδομικές μελέτες Καμινίων, Στρατοπέδου Μπετινάκη, Θεοδωσάκη. Το Θεοδωσάκη είναι δίπλα από τον Μπετινάκη και Γιακουμάκη είναι ακόμη πιο δίπλα. Αγία Ειρήνης Κορακοβούνη, Μαρατήτης, κάτω Κατσαμπάς, Μετόχη Παπατήτου, στο Παγκλήτιο εκπαιδευτήριο, στον Αγιάννητο Χωστό,
στον Άγιο Ιωάννη με σαμπελιές και φορτέτσα. Αυτές εξελίσσονται. Εγκρίθηκε μετά από διεκδίκησή μας η εκπόνηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων του Δήμου. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια είναι ένας καινούριος θεσμός. Και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η εκπόνηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος των τοπικών σχεδίων. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εν ώψη μεταφοράς του αεροδρομίου κάναμε το τοπικό σχέδιο, το τοπικό χωρικό της Αϊκανοσού ή... Τεχνική έκθεση. Το οποίο υποβάλαμε στην κυβέρνηση και είπαμε τι προτείνεται. Έχει προηγηθεί η διαβούλευση, κύριε Θεία, μου το προηγήθηκε. Αφού διαβολευθήκαμε με τις παραγωγικές τάξεις, είπαμε τι προτείνουμε να γίνει στον χώρο που θα απελευθερωθεί, στον οποίο σας υπενθυμίσω ότι ο Δήμος έχει και αυτός ιδιοκτησία περίπου 600 στρεμμάτων. Μιλάω για το αεροδρόμιο Καζαντζάκης. Εμείς υποβάλαμε πρόταση από νωρίς, από το 2019-20. Το 20. Ωραία. Περιμένουμε την απάντηση της κυβερνήσεως για το τι προτίθεται να κάνει, διότι είπατε είναι αδιανόητο. Οι αντιδράσεις μας θα είναι ασύμμετρες. Εάν διανοηθούν να κάνουν στον ελεύθερο χώρο του αεροδρομίου, χωρίς τη γνώμη του Δήμου Γραφείου και της Περιφέρειας, οτιδήποτε. Γιατί εμείς ζούμε εδώ πέρα και εμείς έχουμε κάθε λόγο να ενδιαφερόμαστε για το μέλλον της πόλης. Και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι ύστερα από διαπραγματεύσεις που κάναμε και τελειώσαμε από μια τέρμονα κουβέντα που είχε ξεκινήσει από χρόνια, η Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου, καταλήξαμε στη συμφωνία και πήραμε τη χερσαία ζώνη πίσω στο Δήμο. Αυτό έχει τελειώσει και απομένει μόνο από το Υπουργείο Οικονομικών η λήψη αποφάσεως που προαπαιτείται επίσης για να μπορέσουμε να κάνουμε τη χρήση. Γιατί όλα τα κίνητα που ήταν στην παραλιακή λοφόρο και που είναι οι ταβέρνες και στο Πεντενάκι και μέχρι να πάει πέρα, θα είναι πια στην εξουσία, να το πούμε σε εισαγωγικά, του Δήμου Ηρακλείου. Λοιπόν, εγώ σας πήρα αρκετό χρόνο, μισή ώρα, παραπάνω από μισή ώρα σας πήρα. Τα οποία έχουν προετοιμαστεί, Δήμαρχε 40 εκατομμύρια από τα μέλη ανάπτυξη στη ΒΑΕ. Εντάξει, κάτι που πρέπει σε όλο. Έχουμε χρηματοδοτήσει έργα για την επόμενη περίοδο, ύψους περίπου 40 εκατομμύρια. Και να το προσθέσετε αυτό στο. Συν 37 που είναι από τη ΒΑΕ. Γιατί τη Δευτέρα θα τη συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Έχουμε έργα τα οποία από το παρελθόν οφείλουμε σε 7 εκατομμύρια. Έχει μπει και η Αγία Τριάδα εκεί πέρα. Έχουμε συμφωνήσει και έχει μπει και η Αγία Τριάδα. Επιτέλους να τελειώσει η ανάπλαση στην Αγία Τριάδα. Τους έχουμε ταλαιπωρήσει αρκετά, αλλά δεν οφείλεται σε εμάς η καθυστέρηση. Και έτσι η νέα δημοτική αρχή, την οποία θα ενημερώσουμε διεξοδικά, πριν να αναλάβει κάποιο κόντρο. Ο Δήμος δεν έχει στεγανά. Έχει ελέγχει. Γιατί γέλασες. Για άλλο λόγο γέλασες. Εντάξει. Ελεύθερα να γελάς για οποιοδήποτε λόγο. Αρκεί να μην γελάς. Για τη νέα δημοτική αρχή. Από εμάς θα είναι. Ποια θα είναι. Τότε το απαντήσετε εσείς. Όταν θα κλείσει ο χάρτης των υποψηφίων, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα. Νίκο, θέλει τίποτα. Όχι, δεν είμαι αγροφυλακά, δεν είμαι τίποτα. Για το καπέλο που το αγροφυλάκα. Λοιπόν, επομένως το ταμείο δεν θα είναι άδειο, αλλά θα είναι, ας πούμε, μια πρίκα. Έργων χρηματοδοτημένων, μελετών και έργων. Περίπου 40 εκατομμυρίων. Τώρα, συν τα 37 θα πάμε στα 37 της ΒΑΡΑ. Συν και άλλα που διεκδικούμε.
κοινωνία. Ναι. Και εγώ δεν τα έχω αυτά που διδικούν δεδομένα, αυτά τα έχω. Ναι. Αυτά τα έχω δεδομένα ότι είναι έτοιμο. Είπαμε πρώτα πράττω μου και μετά μιλάμε. Λοιπόν, και επομένως να μην ανησυχεί κανείς ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα φουντάρει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και δεν υπάρχει λόγο να γράφουν υπερβολές. Δεν υπάρχει λόγος. Το μικρόφωνο, περίμενε λίγη, γιατί έχει θα σου φέρει το μικρόφωνο. Το πράσινο ταμείο, τι είπατε κύριε Ταβαρμάκη. Λέω ότι κατ' επανάληψη αναφέρεστε στο θέμα του Δημοτικού Ταμείου. Είναι κάτι που σας έχει προσχωρήσει. Θέλω να ρωτήσω, αυτό το περίφημο έγγραφο, που εν πάση περιπτώσει δημιούργησε όλη αυτή την αναπηρία, γιατί συντάχθηκε, ποιος ήταν ο λόγος, ποια ήταν η ανάγκη, η ενδοϋπηρεσιακή ανάγκη, να συνταχθεί αυτό το κείμενο, πού απευθυνόταν και ποια ήταν η στόχευση. Απλά κύριε Δημάρχε της Ανδρώνας, σας παρακαλώ, πιο ποτέ τι κάνει το Δήμο. Το έγγραφο, κυρία Δαφερμάκη, έγινε από την εσωτερική, από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Γιατί? Διότι κάθε χρόνο οι αντιδήμαρχοι έχουν ορισμένους κωδικούς στους οποίους διαχειρίζονται με χρήματα και συνηθίζουν να ζητάνε χρήματα από την οικονομική υπηρεσία πέραν των κωδικών που έχουν. Διότι ο κάθε αντιδήμαρχος έχει να κάνει όσο γίνεται περισσότερο έργο για να δείξει ότι δουλεύει. Και καλώς κάνει. Τώρα λοιπόν, ψηφίσαμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος είναι στενός. Και θεώρησε καλό η οικονομική υπηρεσία να τους πει, παιδιά, μην επιδιώκετε να κάνουμε, να πάρετε άλλα χρήματα, διότι δεν γίνεται. Είναι αυτά που... Δηλαδή, η δυσκολία κατανόησης της στενότητας ήταν τόσο μεγάλη που χρειάστηκε η σύνταξη ενός χρηματοπιμένου. Μπορεί και να μην χρειάστηκε. Μπορεί να μην ήταν και τόσο μεγάλη και να μην χρειαζόταν. Είναι η οικονομική υπηρεσία. Έχει την ευθύνη της διαχειρίωσης των οικονομικών, χτύπησε καμπανάκια. Αυτοί χρησιμοποιήσαν τη λέξη κατάρρευση, απειλούνται. Διαφορετικά απειλούνται με κατάρρευση. Αυτοί έβαλε το ουσιαστικό κατάρρευση. Και το πήραν οι άγιοι και σου λέει, καταρρείς. Δεν καταραίω. Και γι' αυτό παραθέσαμε στοιχεία από τα οποία αδιάψευτα αποδεικνύεται πως. Γιατί η υπηρεσία αναγκάστηκε με τόσο δραματικό ύφος να απευθυνθεί στους αντιδημάρχους, γιατί προφανώς εκεί ήταν η αγορά. Αυτή είναι η παραγγελία. Γιατί λοιπόν χρησιμοποίησε τόσο δραματικό ύφος, που κατά τη γνώμη μου μπορεί να έχει μια ερμηνεία του τύπου ότι δεν υπήρχε συνεννόηση, δεν υπήρχε κατανόηση. Δεν τους έκρινα τους υπαγείους, ούτε ποτέ τους. Ζήτησα περισσότερες εξηγήσεις σε αυτό. Δεν ήθελα να φανεί ότι κατά οποιοδήποτε τρόπο παρεμβαίνω στη δουλειά τους. Έτσι έκλειναν, έτσι έπραξαν. Κατάλαβα ότι έκανα λάθος εκ των υστέρων, αλλά το κακό είχε γίνει. Πώς? Θέλετε να πείτε ότι εμέσως παρεδέχτη ότι είναι έτσι τα πράγματα, λέω, η αντιδήμαρχος. Λέω ότι δεν κρίνεται και δεν θέλετε να κρίνετε τα στελέχη της υπηρεσίας για τη σύνταξη αυτού του εγγράφου. Εκτιμώ όμως ότι η χρήση της συγκεκριμένης φρασεολογίας ήταν σε γνώση της αρμόδιας αντιδήμαρχου. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το έγγραφο συντάχθηκε χωρίς να είναι σε γνώση της αρμόδιας αντιδήμαρχου. Και το λέω γιατί, όπως είπατε ήδη και εσείς, από εκεί άνοιξε και το θέμα της κατάρρευσης. Ακριβώς γιατί επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί αυτή η φράση. Ατυχέστατη φράση. Λέξη που χρησιμοποίησε η οικονομική υπηρεσία. Αυτό το παρεδέχτησα. Αλλά μέχρι εκεί. Εγώ δεν προχώρησα παρακάτω να σου πω, παιδιά. Γιατί μπορούσαν να μου πούνε μεθαύριο να συμβεί κάτι. Γιατί μας είπες έτσι. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι. Αμέν. Υπάρχει θέμα και πρόβλημα συνεννόησης και καλή συνεργασία σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα τα νέα. Πού καθιστούν τον προϋπολογισμό πιο στενό μεταξύ αντιδημάρχων. Γιατί μπροστά μας έχουμε κάποιους ακόμη μήνες μέχρι να παραδώσετε τη Δημοτική Αρχή στην επόμενη Δημοτική Αρχή ενώ. Υπάρχει θέμα συνεργασίας. Προφανώς χρειάζεται και αναμορφώσεις και θα χρειαστούν. Ήδη στα Δημοτικά Συμβούλια περνάνε, ψηφίζονται αναμορφώσεις του προϋπολογισμού. Υπάρχει πρόβλημα και πρόβλημα. Χρησιμοποιήστε όποια φράση θέλετε στο χαρτισμό. Στη συνεργασία αντιδημάρχων.
σε σχέση με τις επιπλέον απαιτήσεις. Όχι, όχι, όχι. Το έχω ξεκαθαρίσει και εγώ αυτό. Αυτά εκτελούμε τον ψηφισμένο προϋπολογισμό. Τίποτα. Αναμορφώσεις θα κάνουμε αναγκαίως. Να προχθές ήρθε το... Μια τέτοια θα γίνει και για το Γερμανάκι. Για το 24-31. 300.000. Διευκρίνησα προηγουμένως και θέλω να το ξέρετε αυτό, ότι η τεχνική υπηρεσία δεν εγνώριζε όταν σχεδίασε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στο 24-31, την κατάστασή του που προέκυψε μετά όταν πέσανε οι σοβάδες και έγιναν αυτοί που κάνουν οι μηχανικοί. Όταν έχασαν δηλαδή το κτίριο και ήταν μέσα τα σίδερα, όπα, όπα. Δηλαδή, αυτό το τρακοσάρι που έλειψε, δεν έλειψε με υπετιότητα δική μας. Αλλά πρέπει να το βρούμε τώρα. Και θα το βρούμε, κυρία Πεντεδίδη. Το πρόβλημα είναι ότι στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό αποκύπτει ένα σαφή πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν δόθηκε συγκεκριμένος χρόνος για το πότε θα δοθούν τα χρήματα αυτά. Δεν μπορεί να δοθεί. Γιατί τώρα ελέγχομαι με βάση, είναι ορισμένα έργα τα οποία είναι προϋπολογισμένα κανονικά και χρηματοδοτημένα και δεν προλαβαίνει να τα εκτελέσει μέχρι το τέλος του έτους ή αλλάζει άποψη. Δεν θέλει να το εκτελέσει. Υπάρχει χρονικό πλάνο. Όχι, 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 όχι. Γιατί δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Άρα, κάθε μέρα κοιτάζουμε την εξέλιξη του προϋπολογισμού. Πώς εκτελείται, πώς δεν εκτελείται, αν ματαιώθηκε κάποιο έργο, αν δεν έγινε. Και με βάση αυτό θα κάνουμε την αναμόρφωση. Ή θα πρέπει να κόψουμε κάποιο άλλο. Αυτό όμως δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τον προτέρων. Με ακρίβεια εννοώ, έτσι. Δεν θα γίνει του χρόνου αυτή η αναμόρφωση, θα πρέπει να γίνει εντός ερχομένων. Η κυρία Πετζιατονομαθής είπε. Τα έργα που είναι υπογεγραμμένα με σύμβαση έχουν ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο. Δεν μιλάμε για να κόψουμε χρήματα από τα έργα τα συμβασιοποιημένα, από έργα που δεν έχουν συμβασιοποιηθεί. Είναι αυτό. Σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών για ένα έργο συμβασιοποιημένο δεν το υπάρχει. Για έργα τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει ή δεν έχουν ολοκληρωθεί ο ρήμανσή του. Εκεί κάνουμε αναμόρφωση. Εκεί, από εκεί γίνονται αναμόρφωση. Δράσεις και έργα που δεν. Άλλο, κυρία Πεντεδί μου, δεν θα μείνει καμία απορία. Του 23. Επανέλθω όποτε θέλετε. Έλα, έλα, Γεωργία. Το δείχνω αυτό ότι απαντήθηκε. Εμεί θα ρωτήσουμε λίγε λέξει πώ αποτιμάτε το δημοτικό έργο, αν είστε ικανοποιημένο από του συνεργάτε σα. Πέρα από το έργο ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και να μην υπάρχει. Λύσει το πρόβλημα του πληροφοριακού, γιατί εγώ δεν βλέπω να λύσει το πληροφοριακό πρόβλημα, όπως δεν λύσει το θέμα του πάρκινγκ. Ποιο πάρκινγκ? Να βρεθούν δηλαδή πολλοί πάρκινγκ κοντά στο κέντρο και να μπορούν να παρκάρουν και οι πολίτες. Γιατί ότι αρκετοί πολίτες δεν κατεβαίνουν το λεωφορείο, πέρα από τους εργαζόμενους από το διαπιστώσει, οι οδηγοί παίρνουν το αυτοκίνητό του να κατέβουν στο κέντρο. Ποιο οδηγοί? Οι οδηγοί, οι πολίτες. Δικαίωμά του είναι απαντό. Να απαγορεύεται. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν λύθηκε το πρόβλημα τη στάθμευση. Να υπάρχουν χώροι στάθμευση κοντά στο κέντρο, ελεύθεροι χώροι στάθμευση για να παρκάρουν οι πολίτε που δεν κατέβουν στο κέντρο και δεν θέλουν να πάρουν το λεωφορείο. Είναι πολύ βασικό ζήτημα. Και επίση, και ποια άλλα έργα δεν υλοποιήθηκαν, ήταν οραματικά έργα για εσά. Οπότε στην περίοδο αυτή τη εννέα ετία. Α, ο κόλπο ρεματά. Που δεν έγινε, όχι με, το τονίζω αυτό, το έχω ξαναπεί, όχι με υπηρετικότητα του Δήμου. Δεν το αφήσαμε. Προχώρησε η μελέτη. Καινούργια μελέτη. Που περιλαμβάνει πλέον και το δυτικό κομμάτι του κόλπου Δερματά. Εκεί που είναι ένα σαν πρόγειμα ανάγκη. Όπως είναι δηλαδή, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, δεξιά είναι ο Δερματάς, αριστερά προς δυσμάς, είναι άλλο ένα σημείο που θέλει διευθέτηση. Το βάλαμε και αυτό μέσα. Και τελειώνει η μελέτη του κόρπου τα μετά τώρα. Και θα είναι στη ΒΑΠ, θα καθέσουμε. Θα μπει στη νέα βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Για το πάρκι είναι άποψη. Για το πάρκι δεν απάντησα ακόμη. Δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολη ερώτηση. Λοιπόν, νομίζω πως αυτό το πρόβλημα είναι σε όλη τη χώρα. Δεν ξέρω τι μου σκονά που λυγίσει τα προβλήματά του με τη θέση πάρκι.
με τις θέσεις που υπάρχει. Εδώ χρειαζόταν και ένα ζήτημα που σταμάτησε για τεχνικούς λόγους, ένα μεγάλο γκαράζ υπόγειο. Αυτό που είχε προγραμματιστεί στην Πλατεία Ελευθερίας και που δεν έγινε, διότι τεχνικώς είπαν οι τεχνικοί ότι θα πρέπει να φύγει ένα κομμάτι του Πάτου Γεωργιάδη. Και εγώ συμφώνησα στην άποψη αυτή και δεν το ανακοίνησα περαιτέρω. Ένα έργο που δεν έγινε και θα ήθελα να γίνει είναι να αγοράσει ο Δήμος στο Ηρώο. Το Ηρώο, ώστε να διασφαλιστεί μια για πάντα το γεγονός ότι αυτό το μνημείο θα παραμείνει εκεί πέρα. Όπως είναι. Τώρα για το. Ε? Η Γεωργία, εσύ το ξέρεις αυτό γιατί είσαι πολλά χρόνια εδώ, μας ενδιαφέρει να αλλάξει και το mental του κόσμου, δηλαδή η νοοτροπία του. Δεν θέλω να παίρνω αυτοκίνητα. Δεν μπορώ να το απαγορεύσω. Δεν θέλω να παίρνω αυτοκίνητα στην πόλη μέσα. Δεν θέλω. Πρέπει να την αλλάξουμε. Και αυτά έχουν ένα κόστος, το οποίο αποδέχτηκα πλήρως και για άλλα πράγματα. Υψηλό κόστος. Πήραμε δυσάρεστες αποφάσεις. Δεν πέραμε ότι δεν χαϊδεύσαμε αυτιά. Γι' αυτό και συμπενθύμησα τι έγινε με τις φυλές. Θυμάσαι με τις φυλές. Έχουμε δύο-τρεις φορές τα χρήσης τώρα για να τα πάρουμε. Έχουμε στο λιμάνι στο Παγκρίτιο και στην Μπεντεβία και από κάτω από την Γέφυρα. Άπης είναι και παρκάρεις. Και παίρνεις το λεωφορείο. Το μίνι μπας. Μίνι μπας. Μες στην πόλη, ε? Δεν θα παραιτηθούμε από να την αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Χρήση μαζικών μέσων μεταφοράς όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να εντοπίσουμε μερικές θέσεις να υπάρχουν ούτως ή αλλαίως. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Έχουμε κάνει και για τους κατοίκους του μονίμους, έχουμε βρει τη λύση αυτή με την σημείωση στο δρόμο επάνω της, με το βάψιμο του δρόμου στο σημείο που μπορεί να παρκάρουν. Νομίζω πως είναι χίλιες τόσες θέσεις που έχουμε εξασφαλίσει εκεί πέρα για τους κατοίκους όμως της πόλεως. Για αυτόν που μένει τώρα στη Μεσαμπελιές, όπως εσύ που θέλει να κατέβεις κάτω, που υπάρχει ένα ζήτημα που θα πας το πρωί να παρκάρεις. Άλλοι ξυπνάνε ξημέρωτα και άλλοι βάζουν καφάσια και δεν ξέρω τι άλλο. Υπάρχει το εμποδίο. Τον εμποδίο. Είναι δουλειά της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία απαρτίζεται σήμερα από ενεργεία 10 ανθρώπους. Εγώ με την κυρία Πατακό μιλάω συνέχεια από το θέμα, παρ' όλα αυτά δεν έγινε τίποτε. Δηλαδή παραμένουν δρόμοι ολόκληροι κλειστοί με εμπόδια. Με εμπόδια από τους δημότες. Έχετε δίκιο σε αυτό, έχετε δίκιο. Ενισχύεται όμως η Δημοτική Αστυνομία, πρόκειται να έρθει. Το 2024 ενισχύεται με 30 ακόμη. Δημοτικούς αστυνομικούς, οπότε ο έλεγχος θα είναι ενδελεχέστερος. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο πέρα από αυτό. Έλα, Ελένη. Για να πληρώνουμε με την συνάδελφο. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Α, Γεωργία, να προσθέσουμε εδώ πέρα το κλείσιμο του πάρκινγκ, το οποίο είναι απαράδεκτο. Κάτω από τα τείχη στο. Πήγαμε στο ΚΑΣ τότε. Δεν το συζητάει η αρχαιολογία. Το έχουμε γύσει αυτό. Όχι, είναι κλειστό παραμένει. Ποιο πάρκινγκ είναι από την Τζέπα, να λέτε. Λέω το παλιό δίπλα στο δρόμο του Τσιπάριου που καταλαβαίνει ότι τα μίνι μπας. Πού, αφού. Αυτή δίπλα το παλιό το Ικάριο, το γήπεδο. Το οποίο παρακολύθηκε στην Ένωση του Σκόπερ Κόρο. Δεν είχαν, αν μα προσφρόθηκε, είχαν πει καμία εβδομάδα.
τελικά δεν είχαν ξαναπλήσει και παραμένει κλειστό. Έχουμε... Όχι, είναι το Δήμος. Όχι ρε παιδιά, εμείς το παραχωρήσαμε στους ιδιωτικούς πράκτορες με το δικαίωμα των υπαγείρων να παρκάρουν και οι υπάγοι που δουλεύουν στο αεροδρόμιο. Ναι, έγινε αυτό, παρά αυτά παραμένει κλειστό. Γιατί ο πάγκος... Α, δεν το ξέρω ότι παραμένει κλειστό. Κλειστό παραμένει. Και συνεχώς οι κλήσεις παίρνουν στους υπαλλήλους, το δημοτικό πάρκι είναι γεμάτο. Υπάρχουν συνέχεια οπλήσεις για να το τονίζουν το θέμα αυτό. Και τα μίνι μπας και να βάλουν και χώρο ή τα μπας όπου θέλουν και μπορούν στην κυκλοφορία. Αυτοί δεν γράφονται. Είναι και λογικό, γιατί ξεπερνούν τουρίστες. Στο Ικάριο μέσα. Στο Ικάριο μέσα δεν παρκάρουν. Όχι, κανένας. Είναι κλειδωμένο. Γιατί? Γιατί περιμένουν την πολυδομία κάποιες... Αν δεν έχουν άδεια να μπουν μέσα. Ναι. Α, εντάξει ρε παιδιά, τώρα δώσαμε το ακίνητο, τώρα τι να κάνουμε. Πώς παραχωρήσατε το ακίνητο, χωρίς να έχουν την ελέξη. Εμείς. Μα από το Δήμο παραχωρήθηκε. Μα παραχωρήθηκε, από εμάς παραχωρήθηκε τώρα. Στο νόμο. Έγινε τροποποίηση στον νόμο, θυμάστε και πάλι. Έπρεπε να σας πούμε μια πρόταση, η οποία θα σας πει να το ξοδίσουμε, και να είναι σωστή. Η πρόταση θα ναι, είναι με ευθύνη των πρακτόρων όμως, όχι με δική μας. Εμείς παραχωρήσαμε το χώρο, δεν είπαμε ότι θα το αδειοδοτήσουμε κιόλας. Θα ρωτήσω εγώ κάτι. Με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση και τη συνέντευξη τύπου σήμερα. Επειδή συζητείτε γενικότερα το θέμα ότι δεν φαίνεται η παλούσα δημοτική αρχή και στην προηγούμενη θητεία της, αλλά και στην τωρινή που τελειώνει, να έχει επιτελέσει ένα τέτοιο δυνατό δημοτικό έργο σε όλους τους τομείς. Δηλαδή υπάρχει έτσι πέρα από τα δημοσιεύματα που λέτε μια εικόνα και μια μοιραία σύγκριση με την προηγούμενη δημοτική αρχή και του κυρίου Κουράκη. Πώς μπορείτε εσείς αυτό και τελειώνοντας η δική σας επιτυχία και με αφορμή και τη σημερινή συνέντευξη που απαριθμίσατε τα έργα, να αναπτύξετε λίγο αυτή τη γενικότερη αίσθηση που υπάρχει σε σχέση με τα πεπραγμένα και τη δουλειά που έχει γίνει. Μέα κούλπα. Δεν το επικοινωνήσαμε το έργο με δική μου ευθύνη. Έπρεπε να το έχουμε επικοινωνήσει έγκαιρα. Αλλά θα το επικοινωνήσουμε τώρα. Και πάντως, κυρία Βακεθιανάκη, σας λέω με το χέρι στην καρδιά, ξέρετε ότι εμείς δεν λέμε ψέματα, είμαστε άλλοι. Έχουμε άλλες προτεραιότητες, άλλες αξιολογήσεις. Σας είπα στην αρχή της συνεντεύξεως ότι είμαι υπέρ του πράττει και όχι του λέγει. Δεν διαφημίσαμε όσο έπρεπε, και είναι δικό μου λάθος αυτό, το έργο που παρήχθηκε και παράγεται μέχρι σήμερα. Δεν θα μας σταματήσει. Λάβετε μόνο υπόψη σας ότι είμαστε 10, με το ίδιο ποσοστό την προηγούμενη τετραετία είμαστε 29. Έτσι. Και ένας δήμαρχος ο οποίος εξελέγει με απόλυτη πλειοψηφία τον δημοτό που δεν έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Σύμβουλο. Με συνθήκες δηλαδή πρωτοφανείς που δεν θα ξαναυπάρξουν κατά την γνώμη μου. Δεν θα ξαναυπάρξει τέτοια τετραετία κατά την άποψή μου, όσο μπορώ να προβλέψω, με αυτά που παρουσιάστηκαν εδώ πέρα και με τον τρόπο που εστερήθη ο Δήμαρχος την κυβερνησιμότητα. Δεν άφησαν τους Δήμους να κυβερνηθούν. Στο όνομα μιας πιο αντιπροσωπευτικής δημοτικής αρχής που να έχει περισσότερες τάξεις, πήγε οι κατηγορίες, πήγε πίσω η κυβερνησιμότητα. Να σας πω τώρα για την ιστορία, επειδή μου το θίξατε, ότι με την ΠΕΔ, την προηγούμενη ΠΕΔ στην οποία προείδρευα, είχαμε πάει στον τότε Υπουργό των Εσωτερικών. Όταν ήταν ο νόμος σε σχέδιο ακόμη και του είπαμε, μην το κάνεις αυτό. Αν επιμένεις να το κάνεις, να πάει στην απλή αναλογική, ενώ σου δεν υπάρχει παιδεία του κόσμου για το σύστημα αυτό, δώσε την πλειοψηφία στον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος, ο οποίος εκλέγεται με απευθείας εκλογή, με πλειοψηφικό δηλαδή σύστημα ουσιαστικά, στο δεύτερο γύρο, δώσε ότι ή μην κάνει δεύτερο γύρο. Τέλειωσε τις εκλογές στο πρώτο γύρο. Όποιος βγήκε, βγήκε. Με τα ποσοστά του πρώτου γύρου. Και τελείωσε. Αν κάνει δεύτερο γύρο όμως και επιλέγεται ένα δήμαρχος από τον κόσμο, δώσε τη δυνατότητα να κάνει διακυβέρνηση, να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Εγώ δεν εφήρμασα πάντα το πρόγραμμά μου. Έκανα αυτά που μπορούσα να κάνω. Ό,τι μπορούσα περισσότερο. Ό,τι μπορούσα, όχι ό,τι έγιναν όλα επιτυχώς.
ή ότι δεν έγιναν λάθη. Πολλά λάθη και κακές εκτιμήσεις, αλλά αυτά βαίνουν εμένα. Και τα έχω παραδεχθεί κι άλλες φορές. Τι είμαι αφεντία εγώ, Ελένη. Θετικά απογείτως. Αποτιμώ το έργο της Δημοτικής Αρχής και υπό τις συνθήκες που αυτό εξετελέσει, απογείτως θετικά. Ναι, έλα, ναι. Ποια προσόντα θα πρέπει να έχει ο νέος δήμαρχος για να κάνει ένα βήμα παραπάνω στο Ηράκλειο? Να μπορεί να κυβερνήσει το Δήμο καταρχήν. Και θα μπορεί. Γιατί θα έχει τα 3/5 του Δημοτικού Συμβούλου. Αυτό είναι βασικό. Να μπορεί ο Δήμαρχος να κάνει τη δουλειά του. Όπως εκείνος νομίζει, εφαρμόζοντας το πρόγραμμά του, το οποίο θα ξέρουν οι δημότες πριν το ψηφίσουν. Γιατί εμείς είχαμε ένα πρόγραμμα και προχωρήσαμε. Είπαμε ότι αυτά θα κάνουμε, εκεί θα ρίξουμε βάρος, αυτό δεν μας αρέσει, αυτό μας αρέσει. Και όπως είπα τον και πριν, εμείς είμαστε άλλοι. Δεν αποτελούμε μια συνέχεια. Και είμαστε και η μόνη ανεξάρτητη δημοτική αρχή, νομίζω, για πολλά χρόνια πριν. Όταν ακούνε οι άνθρωποι τη λέξη ανεξάρτητο, μηδιούν. Τι ανεξάρτητο σου λέει, από πίσω είναι ο Τάδη, όταν εμείς δεν είχαμε κανένα από πίσω. Κανένα κόμμα, κατά τη διάρκεια των 9 αυτών ετών, δεν μπόρεσε να μας καθοδηγήσει σε καμία περίπτωση απογείτως. Θα κάνετε αυτό ή θα κάνετε το άλλο. Και δεν θέλω τώρα να υπενθυμίσω περιστατικά ρήξεων που είχαμε με τις κυβερνήσεις για διάφορα θέματα. Σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά. Κάναμε αυτό που κατέβαζε το κεφάλι μας, όπως νομίζουμε εμείς ότι έπρεπε να πράξουμε. Και όπως είχαμε ειδοποιήσει τον κόσμο προηγουμένως. Ότι αυτοί είμαστε, αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Αυτό θα εφαρμόσουμε. Αλλά δεν μας καθοδήγησε κανείς και δεν μπορεί κανείς να πει ότι επηρεαστήκαμε ή ότι είχαμε από πίσω μας επιχειρηματίες ή πολιτικά κόμματα ή δυνάμεις άλλες. Κανείς. Δεν θέλω. Είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω τι να πρωτοαξιολογήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, τη θυμάσαι τη φράση αυτή που έλεγα πάντοτε, δεν είμαστε αυθεντίες. Ούτε τις παριστάνουμε. Να ρωτήσω κάτι. Έλα, Νίκο. Επειδή σε μία συνάντηση που βρεθήκαμε σε κόσμο, σας ρώτησα αν θα είστε υποψήφιος και μου είπες, Νίκο, ας το κρατήσουμε μεταξύ μας, θα τους κάνω έκπληξη. Υπάρχει περίπτωση.